Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Είναι εδώ με τη Σούζη, η οποία διαμαρτύρεται εντόνως, γιατί περνάει ένα μεγάλο σκυλάκι έξω από το σπίτι μας και γαυγίζει. Σούζη! Θέλετε τον καφέ μου. Μίλα στην κάμερα, κορίτσι μου. Σε περιμένουν τα παιδιά εδώ. Γεια σας, παιδιά. Το μυαλό της είναι στο σκυλί. Λοιπόν, το πόσο αυτού του βίντεο είναι να μιλήσω για τα αντιλιακά και για τα μαλλιά. Τώρα τελευταία βλέπω διάφορα βίντεο και βλέπω διάφορες συμβουλές που λένε ότι πρέπει να φοράμε το καλοκαίρι αντιλιακό στα μαλλιά ή να αγοράζουμε προϊόντα που έχουν μέσα αντιλιακό στα μαλλιά. Έκανα μια πολύ μικρή έρευνα στο ίντερνετ. Θα βάλω και δύο άρθρα που έχω από εδώ κάτω για να δείτε, από πηγές τις οποίες βασίζομαι. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι πάλι θα σας στεναχωρήσω και θα σας πω ότι το αντιλιακό για τα μαλλιά δεν βοηθάει σχεδόν καθόλου και δεν είναι κάτι το οποίο προστατεύει τα μαλλιά σας τόσο πολύ όσο νομίζετε. Σίγουρα κάθε τι που βάζετε βοηθάει λίγο και σίγουρα όλα αυτά τα αντιλιακά μαλλιών έχουν μαλαστικές ιδιότητες με την έννοια ότι κάνουν, να κατεβάσω την καρέκλα, κάνουν το μαλλί πιο μαλακό και σε εσάς φαίνεται πιο υγιές, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα προϊόντα αυτά δεν προστατεύουν τα μαλλιά από την καταστροφή από την ακτιλιακή ακτινοβολία. Λίγο που διάβασα τα άρθρα, ο λόγος είναι ότι δεν καλύπτουν την τρίχα κατά μήκος, δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ εντελώς, δεν την καλύπτουν εντελώς και ούτε καλύπτουν την κάθε τρίχα ξεχωριστά, δεν προσφέρουν δηλαδή ένα ομοιόμορφο στρώμα προστασία. Η Σούζη παίζει με το καινούργιο παιχνιδάκι της. Έλα, Σούζη, πάντα. Δεν προσφέρουν δηλαδή ένα ομοιόμορφο στρώμα, έτσι ώστε η ακτινοβολία να χτυπάει και να είτε να απορροφάται είτε να φεύγει. Οπότε, ουσιαστικά δεν τα προστατεύετε τα μαλλιά σας. Επίσης, διάβασα σε ένα άλλο άρθρο ότι η καταστροφή που συμβαίνει λόγω του ήλιου είναι λιγότερη από την καταστροφή από το πιστολάκι, από τη μασιά, από το καθημερινό πλήσιμο κτλ. Οπότε δεν πρέπει να ανησυχείτε τόσο πολύ για την καταστροφή από τον ήλιο. Αν το σκεφτείτε κιόλα. Ότι χρόνια τώρα οι άνθρωποι έβγαιναν και δούλευαν στον ήλιο. Θα μου πείτε, δεν υπήρχε τρύπα του όζοντος. Εντάξει, ούτε η κοινοβολία ήταν έτσι όπως ήταν. Αλλά δεν προστάτευαν τα μαλλιά τους και ούτε και χρειαζόταν. Και αν σκεφτείτε πόσες ώρες τρώμε στον ήλιο γενικότερα, δεν είναι ότι ξέρει θα πάμε στη θάλασσα και θα κάψουμε άμα περισσότερο. Δηλαδή αυτοί που δουλεύουν στις οικοδομές. Τέλος πάντων, αυτοί που δουλεύουν στις οικοδομές δεν έχουν μακριά μαλλιά. Πάντως η επιστήμη, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι, ότι για να προστατευτούν τα μαλλιά σας θα έπρεπε να είναι καλυμμένα μέσα στη λίγδα από αντιλιακό, από τη ρίζα μέχρι την άκρη και πάλι δεν θα ξέρατε κάθε πότε να το ανανεώσετε αυτό. Και οπότε όλα αυτά τα προϊόντα που βάζετε στα μαλλιά σας με αντιλιακό για να μην χαλάσουν τα μαλλιά σας, μπορεί να είναι για εσάς να σας αρέσουν να μυρίζουν ωραία, να κάνουν τα μαλλιά σας φαίνονται ωραία, προς Θεού, βάλτε αν θέλετε, αλλά μην νομίζετε ότι τα μαλλιά σας δεν θα καταστραφούν επειδή βάζετε αυτά τα προϊόντα. Και ποια θα μου πείτε και ποια είναι η λύση, τι προσφέρω, τι θα πρότεινα εγώ, αντί για τα αντιλιακά που βάζετε στα μαλλιά σας. Λοιπόν, μία είναι η λύση και η λύση είναι το καπέλο. Μαζέψτε τα μαλλιά σε μια κοτσίδα, φάντε ένα κότσο, βάλτε ένα καπελάκι και έτσι δεν θα τα χτυπάει τα μαλλιά σας ο ήλιος καθόλου στη θάλασσα. Δεν θα καταστρέφονται ούτε από τον ήλιο, ούτε θα έχετε τέτοιους προβληματισμούς και το κυριότερο δεν θα έχετε και δεν θα πάθετε και ηλίαση. Οπότε αυτή είναι η πρόταση δική μου για το καλοκαίρι.
Αντί να βάζετε προϊόντα στα μαλλιά σας και να ξοδεύετε λεφτά για αντιλιακά μαλλιών, τα οποία μου φαίνεται ότι είναι μούφα και μια μπούρδα, καλύτερα αγοράσετε ένα ωραίο καπελάκι και φορέστε το, και έτσι θα προστατέψετε και τα μαλλιά σας και το δέρμα του προσώπου σας, ειδικά αν το καπελάκι έχει γύσω, και το κεφάλι σας από μια πιθανή ηλίαση. Και μην δίνετε πολλά λεφτά σε πράγματα που είναι καθαρά, όπως έχουμε πει, κόλπα του marketing, για να ξοδεύετε περισσότερα πράγματα. Καλώς ή κακώς, τα μαλλιά τα λιπορούνται και από το καλοκαίρι και από το πιστολάκι και δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε για να τα διατηρήσουμε. Αυτά ήθελα να πω. Επίσης, να σας πω ότι κοιτάξτε πόσο ήρεμη είμαι τώρα που μου ήρθε περίοδος και αυτά. Βλέπετε τι διαφορετικός που είναι ο άνθρωπος όταν περιμένει περίοδο και όταν του έρχεται περίοδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι μου. Έχω ένα σπίτι εδώ, το τρίτο μάτι, τέλος πάντων. Φιλάκια πολλά, γεια σας!